αυτή τη φορά στην Ελευθέρα πάλι. Να υποδεχτούμε με το κόκκινο μαγιό Ολεγ Μοτσάλι. Σύλλογος του είναι ΣΠΑΟ Πολυνίκης Μοσχάτου. Προπονητής του ο κύριος Χρήστος Ξενίδης. Το 2006 8ος στο Παγκόσμιο Εφήβων και πρώτος στο Πανελλήνιο Εφήβων. Το 2009 πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Ενώ το 2010 10ος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Αντίπαλός του με το μπλε μαγιό Κωνσταντίνος Καπουζάς. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1985. Σύλλογός του είναι ο Οδυσσέας Λάρισσας. Προπονητής του ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος. Το 2008 δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών, το 2009 8ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών, ενώ πέρσι 3ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Καλή επιτυχία και στους δύο αθλητές, τρεις γύροι των 2 λεπτών. Κριτής του αγώνα είναι ο κύριος Μιχάλης Θεοδωράκος. Αρχηγός παλέστρας είναι η κυρία Αναστασία Μικυπή. Έλα, λέκα, λέκα. Και μετά παλεύω πουτσάλι. Τέλος πρώτης περίοδου. Νικητής πρώτης περίοδου, κόκκινο μαγιό, Ολεγ Μοτσάλι. Οι απονομές των πρωταθλητών θα γίνουν στο τέλος της βραδιάς. Δεύτερη περίοδος.
όχι, όχι, μην δίνεις ποντό. Μην δίνεις ποντό. Μην δίνεις ποντό. Κάντο κανένα πιτάρα, ρε. Πόντος, ρε. Κάντο κάνει. Ένα. Απ. Απ, ρε. Έλα. Σταυρό, Αλέκο. Εκεί που είστε φορικό. Πώς τα ξανά, μόνο τα χέρια. Σήκουσέ το ψηλά. Δεν ψηλά. Κώστα, Κώστα, Κώστα. Τι τραβάει τα μαλλιά, Αλέκο. Μαλλιά, κύριε. Αλέκος δεν έχει και τόσο πολλά. Μιλά, Αλέκο. Θα μιλά. Έτσι, μπράβο, ρε, Αλέκο. Τι κάνεις? Κράτα το σκορ, Αλέκο. Κράτα το μυτό. Μπακαπού επραχόν. Έχω τα φόλια αυτό, δημοκόπια. Να πάτε σειρά. Ναι. Παλεύω, Αλέκο. Θα κερδίσει μάλλον. Θα κερδίσει. Όχι μάλλον. Μάλλον. Όχι μάλλον θα κερδίσει. Θα κερδίσει, θα κερδίσει, θα κερδίσει. Αυτό το κορίτσι δεν θέλει να είναι. Δεν το λέει. Τέσσερα, τρία. Τέλος του αγώνα. Μπράβο! Νικητής, κόκκινο μαγιό, Όλεκ Μοτσάλι. Έχουμε λοιπόν 6 ακόμα τελικούς, 3 στην Ελευθέρα.